Είναι η στιγμή που άγνωστοι δράστες που επιβαίνουν σε αυτοκίνητο πλησιάζουν επιχειρήσεις στο Γκάζι, ανοίγοντας πυρ στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών, στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η Κρήτη TV. Είναι πάρα πολύ κακό αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ κακό πάντως. Για την κοινωνία, για τον κόσμο, για τους περαστικούς. Αυτά πια πρέπει να δούμε όλοι μας. Όλοι μας πώς μπορούμε να τα αλατώσουμε, να τα εξαφανίσουμε, διότι και ντροπιαζόμαστε και κινδυνεύουμε. Κρίμα για τον παράδεισο Κρήτη να τον καταντήσουν όπως αυτοί προσπαθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης πυροβολεί 4 φορές εν κινήση, με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας να έχει μπει στο μικροσκόπιο των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου και του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου που διενεργούν την προανάκριση. Σαν περιστατικό κατακριτέο είναι, δεν πρέπει να γίνουν τέτοια πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι διαφορές υπήρχαν, τι να πω. Πολύ κακό πράγμα νομίζω. Πρέπει να σταματήσουν αυτά τα πράγματα. Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην επιχείρηση, η οποία ήταν κλειστή, ενώ υπήρξε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή. Τα κατακρίνω όλα αυτά, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Πού ζούμε τώρα, λίμωνο, να φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε, παιδί μου? Έχει χώρους να λύσουμε τις διαφορές τους. Βέβαια συμβαίνουν, δυστυχώς. Δυστυχώς συμβαίνουν. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11.30 χθες βράδυ, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός στο κεντρικό δρόμο Γκαζίου. Είναι καταδικαστέα 100%. Αυτά τα φαινόμενα πρέπει να εξαλείψουν από την Κρήτη. Όλα αυτά που γίνονται κατά καιρούς. Ανεπίτρεπτα αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να γίνονται στην εποχή μας. Ο ιδιοκτήτης δεν θέλησε να κάνει την οποιαδήποτε δήλωση, ωστόσο κατέθεσε αρκετά στοιχεία στην αστυνομία, τα οποία εξετάζονται με μεγάλη προσοχή, με τις έρευνες της αστυνομίας να βρίσκονται σε εξέλιξη.